υπεγράφει το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Αυγούστου στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού και το Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δημιουργία του πολιτιστικού δικτύου «Οι δρόμοι του καπνού». Τα βασικά σημεία της εν λόγω συνεργασίας έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο πρόεδρος του ΚΙΚΙΚ Γιάννης Βίζικας και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πασχάλης Αρβανιτίδης. Σήμερα σας ευχαριστώ που ήρθατε από τον Βόλο για να υπογράψουμε αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας, για το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, και αυτή η μέρα είναι σημαντική. Και μπορώ να πω σημαντική και για την εξέλιξη των δρόμων του καπνού, διότι με την υπογραφή αυτή πιστεύω και πιστεύουμε όλοι ότι θα ενδυναμώσει, θα εμπλουτιστεί σε απόψεις και θα προχωρήσει πολύ γλίγορα το σχέδιο που λέγεται «Οι δρόμοι του καπνού», τα Back Roads. Βέβαια, οφείλω να πω ότι εμείς σαν Ινστιτούτο, από την πρώτη στιγμή όταν το δημιουργήσαμε, στόχος μας ήταν όχι να είμαστε απλώς οι φίλοι του Μουσείου Καπνού, όπως λέμε στο καταστατικό μας, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε τον πλούτο, τον πολιτικό, τον κοινωνικό, τον οικονομικό, τον πολιτισμικό των ανθρώπων του καπνού, να μπορέσουμε να το βγάλουμε πέρα από τα όρια της περιοχής μας, δηλαδή πέρα από τους δύο ποταμούς, το Στριμώνα και τον Έστω. Να τον ενώσουμε με τον αντίστοιχο καπνικό πλούτο των ανθρώπων του καπνού, της περιφέρειάς μας, των υπολείπων περιοχών της Ελλάδος και γιατί όχι διεθνώς. Γιατί με όλες αυτές τις πόλεις στο παρελθόν είχαμε οικονομικές σχέσεις, συνεργαζόμασταν και μέχρι πρόσφατα, έτσι είναι κύριε Μιχάλη, έχουμε επαφές με όλους αυτούς οι οποίοι είχαν στο παρελθόν στην Καβάλα, λειτουργούσαν και δρούσαν οι γονείς τους ή και οι ίδιοι ακόμα τώρα. Γι' αυτόν τον λόγο είπαμε να κάνουμε τους δρόμους του καπνού. Αλλά μέσα σε αυτούς να εξεταστεί και η δυνατότητα, και πολύ σωστά μέσα στο πρωτόκολλο αναφέρεται, των περαιτέρω οικονομικών δράσεων μεταξύ των πόλεων αυτών. Άρα γιατί μιλάμε για ένα πολύπλευρο δίκτυο συνεργασιών. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας για τη δημιουργία του πολιτιστικού δικτύου «Οι δρόμοι του καπνού» αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού και του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής και Σχεδιασμού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο Δήμος Καβάλας στηρίζει αυτή την προσπάθεια, καθώς θεωρεί ότι το εν λόγω δίκτυο θα μας δώσει την δυνατότητα να αναδείξουμε και, εν συνεχεία να προβάλλουμε, όπως είπε και ο κύριος Βίζικας, τον πολιτιστικό πλούτο που σχετίζεται με τον καπνό και την ιστορία της πόλης μας. Η Καβάλα, όπως αναφέρει και το πρωτόκολλο συνεργασίας, μπορεί να καταστήσει τον καπνό κινητήρια δύναμη για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας και την ουσιαστική σύνδεσή του με την τοπική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταφέρουμε να προωθήσουμε το τουριστικό μας προϊόν και να ενισχύσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στους δημοσίους φορείς και τους εκπροσώπους των οργανωμένων κοινοτήτων, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του εθελοντισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η καθιδρυμένη με το μνημόνιο αυτό διασύνδεση αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια στενή, επικοδομητική και αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, με σκοπό την ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου «Οι δρόμοι του καπνού», το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη, προώθηση, προβολή και ορθή διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου και του πολιτισμικού αγαθού που σχετίζεται με τον καπνό. Ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις προς όφελος του δικτύου
και των εμπλεκομένων μερών. Όσον αφορά στο εργαστήριό μας, εκτιμώ ότι θα συνδράμουν στο να αναδειχθεί περαιτέρω ο ρόλος μας ως πυλώνας έρευνας στο αντικείμενο, αλλά και να αναβαθμιστεί η σύνδεση και η σχέση του εργαστηρίου και του Πανεπιστήμιου μας γενικότερα με τον πολιτισμό και την κοινωνία. Από την άλλη, θέλω να πιστεύω ότι το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, αλλά και το Δίκτυο Ιδρώμοι του Καπνού, θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τη δυναμική του εργαστηρίου μας, μια δυναμική που εδράζεται στην επιστημονική γνώση, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση για το αντικείμενο και την πόλη της Καβάλας από τον συνάδελφο και πρόεδρο τμήματος, τον Μιχάλη Ζουμπουλάκη, και τους προτεργάτες αυτής της πρωτοβουλίας, τον κύριο Αλέιν, τον κύριο Βίζικα, αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού του εργαστηρίου μας, για να ενισχύσει το ιδιαίτερα σημαντικό και πετυχημένο έργο του Ινστιτούτου και του Δικτύου, να αναδείξει την τοπική, βαλκανική και ευρωπαϊκή ιστορία της οικονομίας του καπνού, να φωτίσει τις διάφορες πτυχές μιας σημαντικής για τη χώρα μας οικονομικής δραστηριότητας, η οποία δημιούργησε πλούτο και ευημερία και έφερε σε επαφή διαφορετικές κοινωνίες, οικονομίες και πολιτισμούς.